Σήμερα είμαστε εδώ στα δικαστήρια Πολυγύρω, όπου εκδικαζόταν η εκδίκαση του συναδέλφου μας Νίκου Τζανετή, που είναι και μέλος της Ομοσπονδίας αλλά και πρόεδρος του Σωματείου ΣΕΜΛΑ Βορείου Ελλάδος. Και δώσαμε και αυτή τη μάχη με άλλα αλληλέγγυα σωματεία, προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η απαράδεκτη συνδικαλιστική δίωξη που έγινε από την Έντλμακ, και περιμένω να βγει η απόφαση. Βέβαια, δεν το βάζουμε κάτω, αγώνας θα συνεχιστεί. Όχι μόνο για να επιστρέψει στη θέση του συνάδελφος, αλλά και για να πει να πουληθεί κανένας. Να μην νομίσουν δηλαδή οι εταιρείες και οι εργοδότες ότι επειδή ψηφίστηκε ένας νόμος που ενδεχομένως εξυπηρετεί, θα μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική ανατροπή, γιατί το σωματείο αυτό έχει θέσει και άλλα ζητήματα, τα οποία, εργασιακά, τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα.